Γεια σας παιδιά, στο βίντεο αυτό θα συνεχίσουμε λοιπόν με τις βασικές έννοιες που είχαμε ξεκινήσει στο προηγούμενο. Θα συνεχίσουμε καταρχάς με την έννοια της ταχύτητας. Είχαμε πει λοιπόν τι είναι η ταχύτητα και είχαμε πει ότι η ταχύτητα είναι το πελίκο ΔΧ προς ΔΤ. ΔΧ λοιπόν είναι η μετατόπιση και ΔΤ είναι ο χρόνος. Φυσικά, αν ξεκινάμε με αφετηρία το 0, τότε το ΔΧ είναι χ. Και αν ο χρόνος ξεκινάει με αφετηρία το 0, τότε το ΔΤ είναι τ. Γιατί όλα αυτά αλήθεια, για να δούμε γιατί. Γιατί το ΔΧ που είναι χ2 πλην χ1, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι χ πλην χ0. Το ΔΤ που είναι τ2 πλην τ, θα μπορούσαμε να το πούμε τ πλην τ0. Αν όμως μηδενίσουμε το χρονόμετρό μας, track, όταν ο χρόνος είναι 0, και θέσουμε το χ0, όταν ο χρόνος είναι 0, τότε ξεκινάμε την αφετηρία μας, τότε αυτός εδώ γίνεται 0 και αυτό εδώ γίνεται 0 επίσης. Η απλή λοιπόν τότε εξίσωση της ταχύτητας, που μας δίνει το μέτρο της ταχύτητας ΔΧ προς ΔΤ, γίνεται πώς? Γίνεται χ προς τ. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, παιδιά μου, αν λύσουμε ως προς χ, τι βγαίνει, τι προκύπτει, ότι το χ είναι v επί t, u επί t. Ότι η θέση χ είναι ταχύτητα επί χρόνος. Βέβαια, αυτό λέγεται, πώς λέγεται? Το λέγεται εξίσωση κίνησης. Γιατί μας συνδέει τη θέση με τον χρόνο. Τώρα, παιδιά, η κίνηση με την οποία ασχολούμαστε λέγεται ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Τι σημαίνει ευθύγραμμη ομαλή? Ευθύγραμμη ομαλή, το λέει η λέξη, είναι ευθύγραμμη, άρα το κινητό μας κινείται πάνω σε μία ευθεία γραμμή και ομαλή κάτι διατηρεί σταθερό. Τι διατηρεί σταθερό? Σταθερή διατηρεί την ταχύτητα. Δηλαδή, πάνω σε αυτή την ευθεία γραμμή κινείται με σταθερή ταχύτητα. Αφού κινείται με σταθερή ταχύτητα, τότε σε ίσους χρόνους, αν παίρνεις ίσα κομμάτια ΔΤ, θα έχεις ίσες μετατοπίσεις ΔΧ. Αφού αυτό μείνει σταθερό και το πηλίκο πρέπει να μένει σταθερό, τότε σε ίσα χρονικά διαστήματα ΔΤ θα έχεις ίσες μετατοπίσεις ΔΧ. Δηλαδή, σε ίσους χρόνους θα έχεις ίσα διαστήματα, λέγατε παλιότερα. Στην πραγματικότητα, η πιο ακριβής ορολογία είναι ότι στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η ταχύτητα μένει σταθερή και η τροχιά είναι ευθύγραμμη. Αυτό με το οποίο θα ασχοληθούμε τώρα πλέον είναι τα διαγράμματα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε λίγο τα διαγράμματα που έχουμε εδώ. Γενικά, παιδιά μου, σε διαγράμματα θα χρησιμοποιείτε τρία είδη διαγραμμάτων. Θα χρησιμοποιείτε το διάγραμμα της ταχύτητας, της θέσης, αλλά και της επιτάχυνσης. Η επιτάχυνση θα μου πείτε, κάτσε ρε Χριστιανέ μου, δεν την έχουμε μάθει ακόμα την επιτάχυνση. Τι μου λες? Από τώρα όμως, επειδή ξέρετε κάποια πράγματα από τις προηγούμενες τάξεις τώρα, όπως και να έχει το πράγμα, από τώρα όμως θα δούμε και το διάγραμμα της επιτάχυνσης, άσχετα που ακόμα δεν την έχουμε ορίσει, θα την ορίσουμε παρακάτω. Λοιπόν, η θέση, η επιτάχυνση, που όπως θα δούμε αργότερα μας δείχνει το πώς, πόσο γρήγορα μεταβάλλεται η ταχύτητα, αφού η ταχύτητα, ρε παιδιά, δεν μεταβάλλεται, στην ευθύγραμμη ομαλή η επιτάχυνση θα είναι 0. Δηλαδή, εδώ το α, την επιτάχυνση που θα ορίσουμε παρακάτω, όπως είπαμε, είναι 0. Πάμε λοιπόν τώρα στην ταχύτητα. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, παιδιά μου, τι κάνει η ταχύτητα? Μένει σταθερή. Αφού μένει σταθερή λοιπόν η ταχύτητα, ως προς τον χρόνο θα είναι μια ευθεία γραμμή παράλληλη με τον άξονα των χρόνων. Όπου φυσικά, είτε πάρεις τη χρονική στιγμή T1 θα βρεις ορισμένη ταχύτητα V, είτε πάρεις τη χρονική στιγμή T2 θα βρεις πάλι την ίδια ταχύτητα V και ούτω καθεξής. Μετά πάμε να δούμε το διάγραμμα της θέσης ή της μετατόπισης. Σε αυτό το διάγραμμα, παιδιά, αν θυμηθούμε τα εξής, ότι η ταχύτητα μένει σταθερή, η επιτάχυνση είναι 0, αλλά τι κάνει το χ? Πώς θα το δούμε τι κάνει το χ? Το χ, παιδιά μου, από τη σχέση V ίσον ΔΧ προς ΔΤ
Και θέτοντας το χ0, όπως είδατε πριν, 0, το τ0 το βάζουμε 0, τότε το δέλτα χ προς δέλτα τ γίνεται χ προς τ. Από εδώ λοιπόν τώρα, αν λύσουμε ως προς χ, τι προκύπτει. Προκύπτει, αν λύσουμε ως προς χ, ότι το χ είναι β επί τ. Ότι δηλαδή η θέση είναι ανάλογη με τον χρόνο. Το πού βρίσκεται λοιπόν το κινητό μας είναι ανάλογο με τον χρόνο. Και φυσικά εκφράζεται από αυτήν εδώ την ευθεία γραμμή. Όπως θα μάθετε λίγο παρακάτω στην άλγεβρά σας, ο συντελεστής αυτός, η ταχύτητα δηλαδή, εκφράζει την κλίση αυτήν. Δηλαδή εκφράζει αυτή την εφαπτομήνη αυτής της γωνίας. Για να το δούμε και λίγο αλλιώς, αν μας δώσουν σε κάποιες ασκήσεις ένα τέτοιο διάγραμμα, τότε ένα σημείο αν πάρουμε εδώ και έχει ορισμένο χρόνο T1, χρονική στιγμή T1, και αντίστοιχα ορισμένη θέση Χ1, τότε η εφαπτωμένη αυτής της γωνίας, Φ, είναι πόσο? Είναι απέναντι κάθετη Χ1 προς προσκύμενη κάθετη T1. Δηλαδή, δέστε κάτι ότι η εφαπτωμένη αυτής της γωνίας, που παρακάτω στην άλγεβρα θα το λέτε και κλίση, αυτή λοιπόν η εφαπτωμένη είναι το πλήκο Χ1 προς T1, δηλαδή είναι όσο πιο βρε παιδιά, είναι όσο η ταχύτητα. Είναι όσο η ταχύτητα, όσο και η ταχύτητα U. Άρα λοιπόν, είπαμε κάτι πολύ σημαντικό εδώ παιδιά, ότι η κλίση σε αυτό το διάγραμμα, η γωνία, η εφαπτωμένη, είναι όσο και η ταχύτητα. Αυτή λοιπόν τη σπουδαία πληροφορία έχει να μας δώσει αυτό το διάγραμμα. Πάμε τώρα σε αυτό το διάγραμμα. Σε αυτό το διάγραμμα τώρα παιδιά, ας πούμε ότι ένα κινητό κινείται με ταχύτητα V, U δηλαδή, για χρονική διάρκεια T, μέχρι εκεί. Τι μας δείχνει αυτό εδώ τώρα, τι πληροφορία μας δείχνει αυτό το διάγραμμα. Για να παρατηρήσουμε τι πληροφορία μας δείχνει. Δέστε κάτι, αν πολλαπλασιάσουμε U επί T, αυτό επί εκείνο, τι βρίσκουμε? U επί T, τι βρίσκουμε? Βρίσκουμε, βρε παιδιά, τη θέση Χ, να την. Άρα, μας δείχνει τη μετατόπιση. Ποιος μας την δείχνει τη μετατόπιση? Ξέρετε ποιος? Τι κάνει, βρε παιδιά, T επί V? Τι κάνει? Κάνει το εμβαδό κάτω από το διάγραμμα. Άρα, αυτό το εμβαδό από εδώ κάτω, το εμβαδό αυτού του διαγράμματος, μας δείχνει την μετατόπιση, Χ. Έχουμε λοιπόν δύο σπουδαίες πληροφορίες στα διαγράμματα της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης. Ποιες είναι αυτές οι δύο σπουδαίες πληροφορίες? Η μία είναι ότι το εμβαδό μας δείχνει μετατόπιση και η άλλη είναι ότι η κλίση της γωνίας μας δείχνει την ταχύτητα. Έτσι λοιπόν, που λέτε παιδάκια μου, μελετήσαμε τα διαγράμματα της κίνησης. Ας δούμε όμως τώρα μία απλή έτσι εφαρμογούλα, η οποία υπάρχει και στο σχολικό εγχειρίδιο, η οποία απλή εφαρμογή μας λέει τα εξής. Ότι έχουμε δύο κινητά, των οποίων τα διαγράμματα της μετατόπισης στο ίδιο σύστημα αξώνων είναι έτσι και έτσι. Συγκεκριμένα, αυτό είναι ένα διάγραμμα Χ, Τ και το ένα κινητό, το κινητό Α, εκφράζεται από αυτήν εδώ την ευθεία, ενώ το κινητό Β εκφράζεται η μετατόπισή του από αυτήν εδώ την ευθεία. Το πρώτο μας ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Λέει, πρώτο ερώτημα, ποιο από τα δύο κινητά έχει μεγαλύτερη ταχύτητα, δηλαδή τι κάνει η ταχύτητα του Α σε σχέση με την ταχύτητα του Β, ποιο από τα δύο έχει μεγαλύτερη ταχύτητα, τι απαντάμε εμείς, απαντάμε τα εξής. Λέμε τότε, ας φέρουμε μία κάθετη ευθεία σε ορισμένη χρονική στιγμή T. Έστω λοιπόν χρονική στιγμή T και εμείς φέρνοντας μία κάθετη ευθεία, φέρνουμε μία κάθετη ευθεία. Αυτή τέμνη. Την μία ευθεία στο σημείο α1 που έχει τι, μετατόπιση χα, και την άλλη ευθεία, την τέμνη στο σημείο β1 που έχει μετατόπιση χβ. Για δέστε λοιπόν
φέρουμε αυτή τη βοηθητική ευθεία και τέμνη στα σημεία α1, β1, τα οποία αντιστοιχούν σε μετατοπίσεις χ α και χ β. Τι παρατηρούμε, βρε παιδιά, από το διάγραμμα εδώ? Ξέρετε τι παρατηρούμε? Φυσικά παρατηρούμε ότι το χ α είναι μεγαλύτερο του χ β. Αυτό παρατηρούμε. Όμως είναι χ α μεγαλύτερο του χ β. Συνεπάγεται ότι αν διαιρέσουμε και τους δύο με το τ, διαιρούμε με το τ, άρα τι προκύπτει? Χ α προς τ μας κάνει β α, μεγαλύτερο του χ β προς τ, που είναι το β β. Έτσι λοιπόν προέκυψε ότι η ταχύτητα του α είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα του β. Η δεύτερη ερώτηση είναι η εξής. Ποιο από τα δύο κινητά διανύει μεγαλύτερο, έχει μεγαλύτερη μετατόπιση? Εντάξει, θα μπορούσε κανείς να πει πολύ εύκολα ότι εντάξει, αφού τρέχει βρε παιδί μου περισσότερο, δεν θα έχει μεγαλύτερη μετατόπιση στο ίδιο χρονικό διάστημα. Όμως φαίνεται και από το εμβαδό. Για δέστε λίγο. Το εμβαδό του ενός κινητού του α είναι όλο αυτό εδώ. Το τρίγωνο. Ενώ το εμβαδό του κινητού β είναι μονάχα αυτό. Έτσι λοιπόν, στην δεύτερη ερώτηση που ρωτάει ποιο είναι πιο μεγάλο, το α ή το β, εμείς τι απαντάμε, παιδιά μου, λέμε τα εξής. Επειδή το εμβαδό του α είναι μεγαλύτερο από το εμβαδό του β, τότε βγάζουμε το συμπέρασμα ότι το χα είναι μεγαλύτερο από το χβ. Συγκρίναμε λοιπόν τα δύο αυτά εδώ εμβαδά. Ας δούμε άλλη μία εφαρμογούλα, η οποία έχει να κάνει με την ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Δίνεται, λέει, αυτή η εφαρμογή. Γράψτε την αν θέλετε. Γράψτε λοιπόν, δίνεται το διάγραμμα της θέσης σε μία ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Και το διάγραμμα πάει έτσι. Μετά όμως ακολουθεί μία άλλη κίνηση και κατόπιν ακολουθεί αυτή η κίνηση. Η άσκηση αυτή μας λέει ότι έχουμε τα εξής αριθμητικά δεδομένα. Τη χρονική στιγμή T1 η θέση είναι 5 T σε μέτρα. Τη χρονική στιγμή T2, η T1 ξέχασα να σας πω ότι είναι 1 σεκόντ. Έχουμε τη χρονική στιγμή T2, η οποία είναι 3 σεκόντ, στην οποία και πάλι η θέση είναι 5 μέτρα, όπως βλέπετε. Και έχουμε, παιδιά μου, και τη χρονική στιγμή T3, η οποία είναι 5 σεκόντ. Και αυτός εδώ είναι ο άξονας βεβαίως των χρόνων. Αυτή λοιπόν η άσκηση. Αν θέλετε, καταγράψτε λίγο το διάγραμμα αυτό που βλέπετε. Η άσκηση μας ρωτάει τα εξής. Δίνεται, λέει, το διάγραμμα. Πρώτο ερώτημα. Με ποια ταχύτητα κινείται στα τρία διαφορετικά χρονικά διαστήματα? Ποια είναι ταχύτητα V1, ποια είναι ταχύτητα V2 και ποια είναι ταχύτητα V3. Δεύτερο, ποιο είναι το συνολικό διάστημα που διανύει αυτό το κινητό, εσωλικό ή χιολικό ίσον πόσο? Και τρίτο ερώτημα, ποια είναι η μέση ταχύτητα με την οποία κινήθηκε αυτό το κινητό σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Ποια είναι η μέση ταχύτητα, ΒΜΗ θα την ονομάσω. Λοιπόν, εμείς πάμε να ανιχνεύσουμε τι πληροφορίες μας δείχνει το διάγραμμα. Από τη χρονική στιγμή 0 μέχρι τη χρονική στιγμή T1, τι κίνηση κάνει αυτό το κινητό, βρε παιδιά? Τι κάνει, αφού όπως βλέπετε η μετατόπιση του αυξάνεται ανάλογα με τον χρόνο, πάνω σε μία ευθεία γραμμή, θα κάνει ευθύγραμμη ομαλή. Και πώς θα βρούμε την ταχύτητα του V1, τι θα κάνουμε για να βρούμε την ταχύτητα του V1, πώς θα δουλέψουμε εδώ? Θα πούμε, το V1 είναι δέλτα χ προς δέλτα τ. Δέλτα χ1 προς δέλτα τ1. Όμως το δέλτα χ1 είναι 5 μέτρα. Είναι 5 μέτρα. Και το δέλτα τ1 είναι 0 έως τ1, είναι 1 σεκόντ. Έτσι έχουμε μια ταχύτητα 5 μέτρα ένα σεκόντ. Αυτή είναι η ταχύτητά του λοιπόν στο πρώτο χρονικό κομμάτι. Πρώτη ταχύτητα στο πρώτο διάστημα είναι αυτή. Μετά από τ1 έως τ2, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά? Τι είναι αυτό που μας λέει το χ μένει σταθερό? Τι σημαίνει το χ μένει σταθερό? Να, εγώ όπως περπατάω για παράδειγμα. Τι σημαίνει ότι η απόστασή μου από μια αφετηρία μένει πλέον σταθερή τώρα? Τώρα μένει σταθερή αυτή η απόστασή μου από την αφετηρία. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχω σταματήσει.
Έτσι λοιπόν, αν δείτε παιδιά η θέση να είναι σταθερή, αν δείτε σε ένα διάγραμμα θέση σταθερή, τότε αυτό σημαίνει ότι το κινητό έχει σταματήσει. Έτσι λοιπόν που λέτε, εδώ η θέση μας είναι σταθερή και για να δούμε πόσο βγαίνει το V2, βγαίνει ΔΧ2 προς ΔΤ2, άρα είναι, το ΔΧ2 παιδιά πόσο είναι, είναι 5-5 προς το ΔΤ2 3-1. Για δέστε, γιατί 5-5, γιατί και εκεί έχω 5 και εδώ έχω 5. Γιατί 3-1, γιατί εδώ είναι 3 και εδώ είναι 1. 5-5 φυσικά κάνει 0, ο αριθμητής 0, άρα 0 και η ταχύτητα. Το δείχνουν λοιπόν και τα νούμερα πως το κινητό αυτό έχει σταματήσει. Άρα όταν είσαι ακίνητος, το χ σου είναι σταθερό. Δεν είναι 0. Λοιπόν, και πάμε και στο τελευταίο κομμάτι με το V3. Στο V3, παιδιά μου, τι συμβαίνει τώρα? Η θέση μειώνεται. Τι σημαίνει μειώνεται η θέση? Τι είναι αυτό το πράγμα πάλι, μειώνεται η θέση? Τι σημαίνει μειώνεται η θέση? Για να δούμε τι σημαίνει. Εγώ ξεκινάω από εδώ από μια αφετηρία. Εντάξει, ξεκινάω λοιπόν. Η απόστασή μου από την αφετηρία αυξάνεται, 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 αυξάνεται. Μετά σταματάω. Το χ μου λοιπόν μένει σταθερό. Τώρα ξέρετε τι θα κάνω για να μειωθεί η απόστασή μου ξανά από την αφετηρία? Τι θα κάνω? Θα αρχίσω να γυρνάω πάλι να περπατάω προς τα πίσω. Και όπως περπατάω προς τα πίσω, η απόστασή μου από την αφετηρία ξαναμειώνεται. Ξανάρχομαι πάλι πίσω λοιπόν. Άρα, αν δείτε το χ να μειώνεται, σημαίνει ότι η απόστασή σας από την αφετηρία μειώνεται. Άρα γυρνάτε πίσω. Για να δούμε, θα το δείξουν τα νούμερα. Για να δούμε. Το V3 λοιπόν, παιδιά μου, είναι ΔΧ3 προς ΔΤ3. Πού θα είναι? Ποιο είναι το τελικό μου χ εδώ? Το τελικό μου χ είναι το 0. Α, 0 λοιπόν. Μείον. Ποιο είναι το αρχικό μου χ? Το 5. 0 μείον 5. Προς. Ποιο είναι το τελικό μου τ? Το 5. Ποιο είναι το αρχικό μου τ? Το 3. Προς 5 μείον 3. Άρα είναι λοιπόν 0 μείον 5 προς 5 μείον 3. Είναι λοιπόν μείον 5 προς 5 μείον 3 προς 2. Άρα είναι λοιπόν μείον 5 δια 2 μείον 2,5. Όπως βλέπετε. Μείον 2,5 μέτρα ανά σεκόντ. Εδώ λοιπόν κινείται προς τα πίσω με ταχύτητα μείον 2,5. Πιο αργή ταχύτητα από την πρώτη, έτσι. Μετά μας ρωτάει ποιο είναι το συνολικό διάστημα, η συνολική μετατόπιση που έχουμε κάνει σε όλο αυτό εδώ, σε όλη αυτήν εδώ την κίνηση. Η συνολική μετατόπιση, παιδιά μου, μα τι είδαμε πριν σε προηγούμενο βίντεο? Δεν είδαμε ότι η μετατόπιση είναι τι? Είναι όση και το εμβαδό. Έτσι λοιπόν το συνολικό εμβαδό του χ με τ μας δείχνει τη μετατόπιση. Ποια είναι λοιπόν η συνολική μας μετατόπιση, παιδιά μου? Θα είναι, το χ ολικό θα είναι. Αυτό το εμβαδό είναι ένα σχήμα τραπέζιο. Και το τραπέζιο έχει εμβαδό βάση μεγάλη, που είναι 5, και βάση μικρή, που είναι 3-1, 2, διά 2 και επί το ύψος του. Ξέρετε πόσο είναι το ύψος του? 5, επί 5. Ό,τι βγει θα είναι μέτρα βεβαίως. 5 και 2 λοιπόν 7, επί 5, διά 2. Γιατί είναι βάση μεγάλη είπαμε και βάση μικρή, δια 2, δια 2 που λέει ο τύπος, και επί το ύψος. 5 αυτά λοιπόν 35 μέτρα δια 2, άρα είναι 17,5 μέτρα. Αυτό είναι το συνολικό διάστημα. Μετά τι κάνουμε? Μετά μας λέει άσκηση να βρούμε και τη μέση ταχύτητα. Η μέση ταχύτητα, αν θυμάστε παιδιά μου, είναι το συνολικό διάστημα χ ολικό προς τ ολικό. Δηλαδή θα είναι το 17,5 που είναι το χ ολικό που βρήκαμε πριν, προς το συνολικό χρόνο που είναι 5 σεκόντ. 17,5 λοιπόν μέτρα προς 5 δευτερόλεπτα. Όταν διαιρείτε, παιδιά μου, κάτι με το 5, διπλασιάστε το, δηλαδή το 17,5 επί 2, ότι μας κάνει 35, και κόψτε και ένα δεκαδικό, άρα είναι 3,5 μέτρα ανά σεκόντ. Έτσι λοιπόν, που λέτε, παιδιά μου, αυτή ήταν η άσκηση που στηριζόταν στα διαγράμματα. Μελετήστε την και ξαναλύστε την μόνη σας. Θα προχωρήσουμε λοιπόν στο επόμενο βίντεο με την επόμενη κίνηση που είναι ευθύγραμμη, ομαλά, μεταβαλλόμενη κίνηση. Γεια σας!